Αναδεικνύεται ένα πράγμα το οποίο έχουμε την πολυτέλεια πλέον μετά από 4 χρόνια εφαρμογής αυτής της πολιτικής να δούμε. Υπάρχουν 2 στρατηγικές στο τραπέζι. Η στρατηγική της εσωτερικής υποτίμησης και της αναμονής του να πέσει το χρυσό φασόλι από τον ουρανό και να αναπτυχθούμε μέσω των εξαγωγών, και η προοπτική και η στρατηγική της αναδιανομής και της ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης της εγχώριας αγοράς. Αυτές οι 2 στρατηγικές είναι πάνω στο τραπέζι. Καταθέστε μία πρόταση και δεν θα ξαναδιαβώ. Είναι συμπαγής. Είναι να κοιτάξετε να κάνετε κάτι με τη λίστα Λαγκάρντ. Να κοιτάξετε να κάνετε κάτι με τη λίστα των εμβασμάτων. Να μην είχατε δώσει 1,1 δις σε συμβούλους για τη διαχείριση του χρέους. Να μην είχατε διαλύσει. Να μην είχατε. Σταματήστε αυτή τη μιζέρια για το κυνήγι μαγισσών. Σταματήστε αυτό το κυνήγι μαγισσών. Κάντε 2 προτάσεις ουσιαστικές. Πείτε για την ανεργία, λέμε αυτό. Για τις επενδύσεις, λέμε αυτό. Είμαστε η παράταξη, της αισιοδοξίας. Εσείς έχετε σπεκουλάρει πάνω στο φόβο του λαού. Μόνο για το παρελθόν μιλάτε. Εντάξει, διαβάστε λίγο την ομιλία του Προέδρου μας στην Βουλή για τον προϋπολογισμό και θα γίνετε πολύ σοφότερο. Επειδή εσείς θα την έχετε διαβάσει, εγώ γι' αυτό σας λέω καταθέστε 2 προτάσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι 2 στρατηγικές είναι στο τραπέζι. Και είναι σαφές ότι στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ο λαός θα κληθεί να διαλέξει. Τώρα για την κίνηση των 58. Ναι. Τα διλήμματα της πραγματικής πολιτικής θα είναι. Και αυτά θα αναφαίνονται, θα αναδεικνύονται και θα μπαίνουν και στις πρωινές και στις βραδινές εκπομπές και στο δημόσιο διάλογο. Καμία πολιτική κίνηση δεν μπορεί να σημάνει την ανασύσταση του Πασόκ επί της ουσίας με αυτό τον πρώην. Αυτό είναι και στο 58, να συνεχίσει το Πασόκ. Μα πώς να το δω. Πώς να το δω, όταν είναι ο πρώην και ο νυν αρχηγός του εκεί πέρα. Γιατί δεν είναι στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς το Πασόκ που είναι, αλλού είναι. Ακούστε με. Εσάς δεν σας απασχολεί στο πλαίσιο της. Ακόμα και σε αυτό το χώρο θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κάποια κρίσιμα ζητήματα. Ο κύριος Σβόμποντα, του οποίου είχαν βιντεοσκοπημένο μήνυμα, μίλησε για την καταστρόικα. Και ζήτησε να καταργηθεί η Τρόικα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αυτή η προσπάθεια. Μα η Τρόικα θα φύγει έτσι κι αλλιώς. Σας το είπε και ο Πρωθυπουργός, θέα τη βρείτε μπροστά σας. Εντάξει, εδώ είμαστε. Τον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε. Η δημοκρατική αριστερά ως σύμμαχο. Στην κίνηση του 58. Ναι, τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, εγώ θα δεν διαφαίνεται καμία τέτοια δυνατότητα, επιτρέψτε μου να σας πω. Διότι από τα κείμενα τα οποία εγώ έτσι με ενδελέχεια κοίταξα, διέκρινα πολύ ισχυρότερα μέτωπα απέναντι στην αριστερά παρά στην κυβέρνηση. Αυτό το διαπίστωσα με απογοήτευση, πρέπει να σας πω. Εσείς θα ζητήσετε συμμαχίες, θα αναζητήσετε συμμαχίες, κύριε Παπά. Ακούστε να δείτε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, τουλάχιστον η κυβέρνηση μόνος του δεν μπορεί να κάνει. Αυτή είναι ερώτηση και τοποθέτηση η οποία θα μπορούσε να αφορά τον περασμένο χρόνο. Μα πιστεύεις αυτό δυναμία. Έχει αλλάξει αυτό, αυτοδυναμία. Πάτε για αυτοδυναμία. Ναι, βεβαίως. Πιστεύω ότι θα πάρουμε την αυτοδυναμία λοιπόν. Και επειδή το πιστεύουν και με άλλοι τον αυτό. Το πόνο 50 ευρώ ή χωρίς. Γιατί τώρα άκουσα και μια πρόταση να φύγει τον πόνο. Δεν το θέλουμε. Εντάξει. Από τον κύριο Γλέζο. Εντάξει. Λοιπόν. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω και το εξής. Είστε αντίθετοι στον πόνο, έτσι δεν είναι. Λάτε, κύριε, και τι θέλετε να σας το παραδώσουμε. Αλήθεια, τώρα στα αλήθεια λέω, θέλετε να σας το παραδώσουμε. Τι θέλετε να κάνουμε, να βγούμε πρώτοι και να πούμε δεν το παίρνουμε. Να κρατήσουμε. Λέω να εμείς. Πάτε και εδώ αλακάρτ. Πάτε και εδώ αλακάρτ. Μέχρι τώρα λέγατε δεν το θέλετε. Γιατί σας αρέσει. Εδώ πριν μας είπατε ότι θα χάσουμε. Δεν ανησυχείτε. Αν έχει πρόταση για την απλή αναλογική, δεν ψηφίστε, κύριε Παπά. Θα τοποθετηθώ μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως και θα την ψηφίσει. Αλλά έχει αποδειχθεί από τα τεκτενόμενα ότι για να καθιερωθεί η απλή αναλογική χρειάζεται κυβέρνηση και πλειοψηφία της αριστεράς. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση, η οποία θα έρθει και μάλιστα. Α, θέλετε πρώτα να κυβερνήσει και μετά όχι, να περάσει. Καθόλου. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι αποδεικνύεται από τα πράγματα ότι εκεί θα πάμε. Κύριε Οικονόμου, κρατήστε το εξής. Η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοια που πυροδοτεί συζητήσεις σε διάφορους πολιτικούς χώρους για το ποια στάση θα έχουν απέναντι σε μια κυβέρνηση που θα σχηματίσει. Δηλαδή, αυτό λέτε ότι μετά τις εκλογές θέλουν να αλλάξουν στάσεις και απόψεις ορισμένοι. Οι πάντες θα τοποθετηθούν με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εάν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν του δίνει τη δυνατότητα σχηματισμού ισχυρής κυβέρνησης που θα κάνει μια ισχυρή διαπραγμάτευση και θα οικοδομήσει τις ισχυρές μαχίες, μοιραία θα απευθυνθεί και αλλού. Δεν θα ξανακάνουμε εκλογές. Μέχρι να πετύχει κάποιο αυτοδυναμία. Σας λέω ότι δεν μπορώ να είμαι σαφής σε αυτό. Σε αποκλείετε τις δεύτερες εκλογές. Δεν μπορώ να τις αποκλείσω. Έγιναν και πέρσι δεύτερες εκλογές. Όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, άλλο λέω τώρα για εσάς ότι σας αφορά. Εάν τα προκαλέσετε επόμενες εκλογές. Εάν, ακούστε, εκλογές θα γίνουν εάν υπάρχει αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Εάν υπάρχει μια ισχυρή πλειοψηφία, ακόμα και αν δεν είναι απόλυτη, είναι σαφές ότι θα διαμορφωθούν οι όροι για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Εάν τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως εμείς ευχόμαστε, που ζητάμε μια ισχυρή πλειοψηφία από το λαό, διότι αποδείχθηκε που πάνε οι άλλες επιλογές, θα κάνουμε άλλες επιλογές. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Θέλετε μια απάντηση μικρή.